Καλημέρα, Άννα. Ξύπνησες, κορίτσι μου. Πρέπει να πας σχολείο. Έλα ρε μαμά, Σάββατο είναι. Όχι αγάπη μου, τα μπέρδεψες. Παρασκευή είναι σήμερα, πρέπει να σηκωθείς. Αχ, δεν έχω καμία όρεξη. Δεν μπορούμε να εφευρέσουμε μία εβδομάδα στην οποία έχουμε μόνο 3 μέρες μάθημα και 4 μέρες ρεπό. Συμφωνώ, Ανούλα μου. Θα μου άρεσε και εμένα να δουλεύω μόνο 3 μέρες και 4 να κάθομαι. Ωχ, άντε καλά. Μία μέρα ακόμα σχολείο και αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Άννα. Τι κάνεις? Καλημέρα, Έμα. Να ξέρεις, δεν έχω ξεχάσει ακόμα που την προηγούμενη φορά με κορόιδεψες και έκανες ότι δεν μπορείς να περπατήσεις. Σου είπα 100 φορές συγγνώμη. Τι άλλο να κάνω? Καλά, θα το σκεφτώ να σε συγχωρήσω, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Πρέπει να ετοιμαστώ για το σχολείο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος τόσο δύσκολα συγχωρεί. Δεν μπορεί απλά να το ξεχάσει. Άσε να μαντέψω. Άργησες, δεν θες να φας πρωινό, οπότε σου ετοίμασα τα περάκι. Ακριβώς, μαμά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το φάω στο δρόμο ή μπορεί να το φάω και μετά. Πότε θα γυρίσεις από το σχολείο? Εγώ όταν τελειώσω τον παιδικό σταθμό θα έρθω στο δωμάτιο και θα περιμένω να παίξουμε με το κάστρο μου. Αχ, Έμα, θα έχω 6 ώρες μάθημα και η τελευταία θα είναι χημεία. Δεν νομίζω ότι θα έχω όρεξη μετά να παίξω μαζί σου με το κάστρο της πριγκίπισσας. Καλά, θα σε περιμένω και αν δεν έχεις όρεξη, τότε θα παίξω με τη μαμά. Μαν, πολύ κακό και φινή Άννα σήμερα. Γεια σας. Μαμά, η Άννα είναι ακόμα θυμωμένη μαζί μου και δεν θέλει να με συγχωρήσει. Όχι βρε κορίτσι μου, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Έχει δίκιο, 6 ώρες μάθημα και η τελευταία ώρα χημεία δεν. Απλά θα είναι κουρασμένο το κορίτσι. Αχ, δεν μπορώ να το συνηθίσω το μάθημα μετά τις διακοπές. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα πια. Ωχ, εγώ πάντως άκουσα ότι όταν τελειώσουμε το σχολείο, μα πάμε μετά στο πανεπιστήμιο, θα μπορούμε εμείς να διαλέξουμε το πρόγραμμα μαθημάτων. Αν είναι έτσι όπως τα λες, τότε εγώ θα βάζα μόνο ελεύθερο χρόνο στο πρόγραμμα. Και τότε τι θα μάθαινες? Απολύτως τίποτα. Καλημέρα. Καλή, τι γελάτε εσείς? Αχ, τίποτα. Η πίεσα χλαμαρίζει και λέει ότι όταν πάει αργότερα στο πανεπιστήμιο θα βάζει μόνο ελεύθερο χρόνο στο πρόγραμμα. Αχ, καλά ονειρεύεστε εσείς στο πανεπιστήμιο, κορίτσια, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Πρώτα πρέπει να βγάλουμε αυτή τη σχολική χρονιά και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε με αυτό το πρόγραμμα, με χημεία κιόλας. Α, μια που μιλάμε για χημεία, δεν μου λες τι έκανες, τις ασκήσεις. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ασκήσεις, τι ασκήσεις? Εγώ απλά νόμιζα ότι έπρεπε να ρίξουμε μια ματιά να καταλάβουμε τι είναι τα στοιχεία. Όχι καλά, αφού μας είπε να γράψουμε ένα πρωτόκολλο πειραμάτων. Και η αλήθεια είναι δεν είχα ιδέα τι ήταν αυτό και το γκούγκλαρα. Και εγώ έγραψα μια βλακία ότι μου κατέβηκε, αλλά καλύτερα από το να μην παραδώσω τίποτα. Αχ, πρέπει οπωσδήποτε να αντιγράψω από κάποιον, θα τρελαθώ. Αχ, δεν μπορώ αυτή τη χημεία. Με κάνει πολύ περήφανο όταν οι μαθήτριες και οι μαθητές μου μιλάνε για το μάθημά μου στον ελεύθερό τους χρόνο. Βρε καλό στα κοριτσάκια, καλέ τι μούτρα είναι αυτά, είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Κυρία καλή, σήμερα έχουμε το πιο δύσκολο πρόγραμμα, τελευταία ώρα χημεία. Ελάτε βρε κορίτσια, μην κάνετε έτσι, έχετε 6 ώρες μάθημα και μετά ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, δεν είναι φοβερό? Α, και ήθελα να σας πω κάτι, σήμερα θα κάνω εγώ το μάθημα των μαθηματικών αναπληρωματικά. Μα εσείς δεν διδάσκετε μαθηματικά? Αχ, μην ανησυχείς, κάτι θα σκεφτώ. Ο κύριος Γκρόμπ είπε απλά να αναλάβω εγώ. Θα μου έρθει μια καλή ιδέα. Κάτι ωραίο με την κυρία Καλή. Αχ, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Και στο τέλος κιόλας χημεία, τι απέσια μέρα. Λα 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 λα. Ρόνια, τι συμβαίνει με σένα? Από πού και σπου τόσο καλή διάθεση? Έλα ρε, τι σε νοιάζει εσένα, άσε με στην ησυχία μου. Ναι, έχω μια χαρά διάθεση. Αν και τραγουδάς χάλια, εγώ ξέρω ποιο τραγούδι προσπάθησες να τραγουδήσεις. Το Firework της Katy Perry. Ακριβώς, πού το ξέρεις εσύ? Και ξέρεις κάτι, σήμερα θα έχει αυτόγραφα στο εμπορικό κέντρο. Πλάκα κάνεις, η Katy Perry θα έρθει στο εμπορικό κέντρο και θα υπογράφει αυτόγραφα και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα στο σχολείο. Κοριτσία, δεν το πιστεύω ότι καμία μας δεν είχε ιδέα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο εμπορικό κέντρο. Αν το ήξερα από πριν, θα σου ορκίζομαι ότι δεν θα είχα πατήσει το πόδι μου στο σχολείο. Λοιπόν, κορίτσια, ελπίζω να μην το μαρτυρήσει καμία σας. Πάντως, εγώ θα την κοπανίσω την κατάλληλη ώρα για να πάω στο εμπορικό κέντρο. Να πάτε. Εγώ δεν έχω καμία ανάγκη. Γνώρισα την Katy Perry από κοντά στο Παρίσι, χάρη στον πατέρα μου. Το σχολείο είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Ξέρεις, Τέσσα, δεν έχουμε όλη την ίδια τύχη με σένα να γνωρίσουμε την Κέιτι Τέρι στο Παρίσι. Άρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε κοπάνα. Εγώ είμαι μέσα. Αλήθεια τώρα το λες? Να κάνουμε κοπάνα την τελευταία ώρα της χημίας για να πάμε στο πυρικό κέντρο? Εγώ, κοριτσιά, πάντως δεν έρχομαι. Δεν τρελαίνομαι, δάκι, για την Κέιτι Τέρι. Αχ, παιδιά, η μέρα σας έχει σχεδόν τελειώσει και τώρα θα κάνουμε μαθηματικά μαζί. Αν θα κάνω κοπάνα, λέει, προτιμώ χίλιες φορές να δω την Κέιτι Τέρι. Αχ, και πριν το ξεχάσω, παιδιά, θα σας φέρω φωτοτυπίες από φοβερά μαντάλα, είναι τόσο όμορφα. Μη μου πεις τώρα ότι θα χάσουμε την Κέιτι Τέρι για τα μάνταλα. Εγώ πάντως μου φαίνεται ότι θα φύγω από τώρα. Δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, να κάθομαι εδώ πέρα με την κυρία Καλή και να ζωγραφίζω μαντάλα. Όρεξη είχα. Πία, δεν είμαι ακόμα σίγουρη. Λες πραγματικά να κάνουμε κοπάνα, αξίζει? Βρε κοριτσιά, όμως οι δάσκαλοι σήμερα σας είδανε. Πώς θα φύγετε, θα το πάρουνε χαμπάρι. Ναι, λέω να κάνουμε κοπάνα πραγματικά. Θα καθόμαστε τώρα εδώ να ζωγραφίζουμε μαντάλα και μετά να κάνουμε μάθημα χημίας που έτσι κι αλλιώς τα κάναμε όλα λάθος και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, φοβιτσιάρες, άντε γεια, θα τα πούμε τη Δευτέρα και πείτε μου καλή επιτυχία, θα τα ποστάρω όλα στο Instagram. Μα είναι δυνατόν. Φεύγουνε μέσα στη μέση του μαθήματος ενώ τις έχει δει η κυρία μαθηματικού. Δηλαδή δεν θα τις πιάσει. Ρόνια, περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Γρήγορα, γρήγορα, πρέπει να βιαστούμε πριν γυρίσει η κυρία Καλή. Περιμένετε με, πού πάτε κορίτσια, περιμένετε. Ανά, τι να πω τώρα στην κυρία Καλή, αφού θα καταλάβει ότι δεν είστε εδώ πέρα. Πού να ξέρω, Ρεμπέκη, βρες κάτι να της πεις, πες ότι αισθανθήκαμε χάλια, ξέρω εγώ, έχουμε γαστριντζερίτιδα, κάτι τέτοιο, έπρεπε να πάμε σπίτι. Έλα ρε Άννα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, δεν τα πω καλά με τα ψέματα. Ήρθα παιδιά και έφερα τις φωτοτυπίες με τα μαντάλα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Καλέ, πού πήγε η μισή τάξη, 6 μαθητές είχα εγώ εδώ πέρα, οι άλλοι 3 που πήγανε. Μπέκη, η Άννα, η Πία και η Ρόνια που πήγανε, ξέρεις? Α, λείπουνε, ναι, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω. Μα τις είδα, ήτανε πριν λίγο εδώ. Και εκτύπωσα 6 μαντάλα για όλους, δηλαδή πού πήγανε τώρα? Είμαι σίγουρη τώρα ότι η Μπέκη δεν θα αντέξει τόση πίεση και θα τις μαρτυρήσει κατευθείαν. Κυρία Καλή, φύγανε. Στο εμπορικό κέντρο. Δεν το πιστεύω! Φύγανε από το μάθημά μου. Ακόμα και αν είμαι αναπληρώτρια, τι σημασία έχει, δηλαδή πάλι θα έκανε καλό μάθημα? Τι έκανε, λέει, η τάξη έχει μόνο 3 μαθητές. Και εγώ πώς θα κάνω μάθημα χημίας μόνο με τη μισή τάξη? Όχι, δεν θα το ανεχτώ κάτι τέτοιο. Θα τους βάλω παραπάνω άσκηση στο σπίτι και θα τηλεφωνήσω τους γονείς τους. Αχ, κύριε Πείραμα, λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ είχα την επίβλεψή τους. Πήγα μόνο να βγάλω κάτι φωτοτυπίες και απλά εξαφανίστηκαν. Όχι, κυρία Καλή μου, μη στεναχωριέστε. Δεν φταίτε εσείς. Δεν μπορείτε να έχετε τους μαθητές στα μάτια σας όλη την ώρα. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνανε. Ακούσε εκεί να κάνουν κοπάνα. Βρε κορίτσι μου, δεν μπορείς τώρα να περιμένεις όλο το μεσημέρι την Άννα για να παίξετε. Και αν δηλαδή δεν έχει όρεξη, έλα μαζί μου στο εμπορικό κέντρο. Στο εμπορικό κέντρο, λες? Θα έρθω, αλλά θα μου πάρεις ένα παγωτό. Άρα χρειάζεσαι δωροδοκία. Εντάξει λοιπόν, θα σου αγοράσω ένα παγωτό. Αχ, χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν γίνεται τώρα όμως, δεν προλαβαίνω, έφυγα. Παιδιά, μην σπρώχνεστε. Όλοι θα έρθετε στην Κέιτι Τέρι. Κάντε μια ουρά. Αχ, το είδωλό μου. Είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη. Καλή, τι γίνεται εδώ πέρα? Τι ουρά είναι αυτή? Χαρίζουνε κάτι? Νομίζω ότι έχει κάποιο πάρα πολύ σημαντικό άτομο εδώ πέρα, μαμά, δες, γιατί έχει και πολλούς σωματοφύλακες. Ένα σημαντικό άτομο. Αυτό δεν με παρεξενεύει, αλλά με παρεξενεύει κάποιο άλλο άτομο που βρίσκεται τώρα εδώ. Α, η Άννα. Κέιτι Τέρι, Κέιτι Τέρι, I'm your biggest fan. Hello, dear. What's your name? Ρόνια, I'm your biggest fan in the world. All right, Ρόνια, this is for you. If you like, you can take a picture. Εντάξει, μικρή μου, θα σε βγάλω φωτογραφία, αλλά γρήγορα, μην κλείσεις τα μάτια σου. Οι επόμενοι έχουν αμέσως μετά σειρά. Η Κέιτι Τέρι βγήκε φωτογραφία με την Κέιτι Τέρι, δεν το πιστεύω. Ποια το πιστεύεις, την έχω δει μόνο στην τηλεόραση και στο ίντερνετ και τώρα είναι εδώ μπροστά στα μάτια μας. Η σειρά μας είναι, Άννα, σε λίγο. Άννα, δεν μου λες τι γυρεύεις εδώ πέρα, κανονικά δεν έχεις σχολείο αυτή την ώρα? Είπες ότι έχεις 6 ώρες μάθημα και μετά χημεία και γι' αυτό δεν ήθελες να παίξεις μαζί μου και εσύ είσαι εδώ. Μαμά, τι
κάνεις εσύ εδώ? Μόλις τώρα ήμασταν στο σχολείο. Ωραία, και λοιπόν ήσασταν στο σχολείο και η χημεία τι έγινε? Συγγνώμη κυρία μου, αλλά μα θέλετε και εσείς αυτόγραφο, σας παρακαλώ να μπείτε στην ουρά. Όχι, δεν θέλω αυτόγραφο, δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή εκεί πέρα. Εγώ μιλάω με την αδερφή μου. Άννα, έκανες κοπάνα από το σχολείο? Αχ, πια γρήγορα, βρες μια δικαιολογία. Πώς θα γλιτώσουμε τώρα τη μαμά μου, δεν το περίμενα αυτό. Α, γεια σας κυρία Περιστέρη. Τι ωραία που είστε και εσείς εδώ. Ξέρετε, το μάθημά μας τελικά δεν έγινε και ήρθαμε εδώ βόλτα. Γιατί δεν έγινε το μάθημα? Α, η Μπέκη ήρθε να μας σώσει. Αλλά πραγματικά, γιατί δεν έγινε το μάθημα? Ναι, το μάθημα της χημείας αναβλήθηκε, ξέρετε, γιατί δεν είχε αρκετό κόσμο στην τάξη και ο κύριος Πύρα μας είπε ότι θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Και ότι μπορούμε να φύγουμε. Next, please. Μπέκη, κορίτσι μου, ναι, ακούγεται λογικό, σε πιστεύω. Ξέρω ότι είσαι πολύ συνετό κορίτσι και δεν λες ψέματα, έτσι? Αχ, παρατρίχα, η Μπέκη μας έσωσε. Άμα δεν ήταν αυτή, θα την είχαμε πατήσει. Φτηνά τη γλιτώσαμε.